Yo, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι των Inglourious Nerds. Είμαι ο Μπάμπης και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα γρήγορο review και ένα σύντομο walkthrough επίσης για το Alien Isolation. Τι είναι το Alien Isolation? Είναι survival horror game που μεταφράζεται ως με λίγα λόγια, όπως καταλάβατε, θα χεστείτε πάνω σας εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Το παιχνίδι αυτό δεν ενδείχνεται για καρδιακούς και για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα ακράτειας. Οπότε, για εσάς τους δεύτερους ειδικά, γιατί για τους πρώτους εντάξει, δεν μπορώ να δώσω κάποια λύση. Για τους δεύτερους έχω μια λύση. Λάπτοπ και ξεκινάμε το gaming από τη λεκάνη της τουαλέτας για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Anyway, πέρα από τις φυλακίες, ας προχωρήσουμε λίγο στο review να δούμε τι έχουμε εδώ. Είναι τη Sega το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ καλό, αν θέλετε τη γνώμη μου. Από τα καλύτερα που έχω παίξει το τελευταίο διάστημα. Είναι μόλις λίγοι μήνες που έχουν κυκλοφορήσει. Να δούμε κιόλας για το λόγο καλύτερες. Το game περιλαμβάνει το main campaign και κάποια downloaded content που εμφανίζεται συγκεκριμένα. Εμφανίζονται οι πρωταγωνιστές από την κλασική ταινία του Alien. Το δυνατό κομμάτι του game είναι το sound, που σημαίνει ότι το παιχνίδι αυτό για να παιχτεί στο 100% χρειάζεται να έχεις ή πολύ καλά ηχεία ή να παίξεις με headphone. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να μην το παίζετε αργά το βράδυ γιατί δεν σας βλέπω καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το storyline της main campaign μας βάζει 15 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης ταινίας Alien του 1979, η οποία παρένθεση παρεμπιπτόντως μαζί με το Blade Runner είναι δύο μακράν καλύτερες του Ridley Scott, κλείνει η παρένθεση. Και ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την κόρη της Ellen Ripley, την Amanda Ripley, η οποία έχει μεγαλώσει τέλος πάντων και εργάζεται ως engineer στην εταιρεία αυτή που εργαζόταν και η μητέρα της, ώσπου μία μέρα όμορφα και ωραία εκεί πέρα που εργαζόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και συγκολούσε εκεί πέρα μέταλλα, τι μαλακίες έκανε, ξέρω εγώ. Έρχεται ένα android και της λέει ότι, ξέρεις, πρέπει να πάμε, ρε παιδί μου, σε ένα διαστημικό σταθμό να τσεκάρουμε κάτι. Και ταυτόχρονα μπορεί να έχουν πληροφορίες και για το σκάφος της μητέρας, το οποίο αγνοούταν εκείνο το διάστημα, παρεπιπτόντως. Οπότε και αυτή, προφανώς και δεν λέει όχι, πάει να δει τι γίνεται με τη μάνα της. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει τρεις δυσκολίες, easy, medium, hard. Το hard δεν θα το πρότεινα. Βάλτε κάποιον που μισείτε να παίξει hard, την πεθερά σας, τον εφοριακό σας, δεν ξέρω τώρα, αναλόγως στα κέφια σας. Το easy πάλι εντάξει. Δεν το λες και απόλυτα easy, αλλά παίζετε. Εγώ θα πρότεινα medium, εκείνη η δυσκολία στην οποία το τερμάτισα εγώ, ας πούμε, το παιχνίδι. Τώρα, ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μέσω στοιχείων που μας δίνονται στο ενδιάμεσο το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σταθμό εδώ πέρα. Εντάξει, προφανώς, όπως λέει και ο τίτλος, έχει γίνει λίγο μπουρδέλο, ας πούμε, γιατί το Alien έχει σκάσει μύτη και τα έχει κάνει όλα, ξέρω εγώ, λίγο γαμισέτα. Λοιπόν, η Ripley χειρίζεται πολλά και διάφορα όπλα τα οποία ουσιαστικά μαθαίνει τα πλάν τους ώστε να μπορεί να τα φτιάξει στην πορεία. Όπως παραδείγματος χάρη βόμβες καπνού, κρότου λάμψης, μηχανήματα τα οποία κάνουν θόρυβο για να προσελκύσουν την προσοχή των αντιπάλων, κυρίως των droids και των alien, αλλά και των ανθρώπων, του alien μάλλον, φωτοβολίδες και πιστόλια. Να προσθέσω κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι το bam-boom. Δεν παίζετε Call of Duty, δεν παίζετε Battlefield ή Far Cry, ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται στο stealth. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να τερματίσουμε το παιχνίδι αυτό ουσιαστικά προσπαθώντας να μην αποσπάσουμε την προσοχή από κανέναν. Τουλάχιστον αυτόν που δεν πρέπει την προσοχή να αποσπάσουμε. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με διάφορα τεχνάματα, όπως παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώντας αυτό εδώ πέρα το σύστημα, το οποίο μας επιτρέπει, όπως βλέπετε, να ανοίγουμε ή να κλείνουμε πόρτες, να ανοίγουμε ή να κλείνουμε κάμερες, να χρησιμοποιούμε το air purification ώστε να καθαρίζει τον αέρα ή να μην τον καθαρίζει, ώστε να περνάμε παρατήρητοι από τους αντιπάλους, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό εδώ συνέβη.
Ουσιαστικά το main campaign είναι εξερεύνηση του διαστημικού σταθμού, αυτού το οποίο βρισκόμαστε, του Σεβάστοπολ, και παράλληλα να δούμε, να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια στοιχεία σχετικά με την τύχη του Νοστρόμου, του πλοίου δηλαδή, που ανατείναξε βέβαια η Ripley στην πρώτη ταινία, αλλά προς το παρόν εδώ πέρα δεν το γνωρίζουν, καθώς το σενάριο, ας πούμε, της main campaign λαμβάνει η χώρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης ταινίας Alien. Πολύ σημαντικό εργαλείο είναι και αυτό εδώ πέρα, το Detector, το οποίο μπορούμε είτε να κοιτάμε αυτό και να είναι blurred μπροστά μας, είτε το αντίθετο, πατώντας το δεξί κλικ, όπως βλέπετε, κάθε εδώ, για του λόγου του αληθές. Και προφανώς αυτό εδώ πέρα μας βοηθάει να εντοπίσουμε αντιπάλους και ούτω καθεξής. Τα όπλα βέβαια υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται, καλό είναι βέβαια να μην χρησιμοποιηθούν, αλλά σε έκτακτη ανάγκη, όπως εδώ παραδείγματος χάρη, που μας εντόπισε αυτός εδώ πέρα ο κύριος, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, θέλουν αρκετές σφαίρες για να πέσουν κάτω αυτά. Δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια να τους βγάλεις εκτός, αλλά αξίζει τον κόπο. Τώρα εδώ μας κυνηγάνε δύο. Το καλό είναι ότι παρόλο που μπορεί να μας έχουν εντοπίσει, υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε μπαίνοντας μέσα σε αεραγωγούς. Όπως προείπα, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ο ήχος, γιατί μπορείς να ακούσεις βήματα, μπορείς να ακούσεις διαφόρους θορύβους οι οποίοι θα σε καθοδηγήσουν ώστε είτε να κρυφτείς είτε να πλησιάσεις ανάλογα την περίσταση. Ακούς το Alien να περπατάει μέσα από τους αεραγωγούς. Ένα αρνητικό του παιχνιδιού είναι ο βαθμός δυσκολίας στο hard, το οποίο είναι από δύσκολο έως αδύνατο να το τελειώσει κάποιος σε κάποιο έτσι ανθρώπινο χρονικό διάστημα, πάλι δηλαδή αρκετό καιρό. Εντάξει, βέβαια αξίζει τον κόπο για αυτούς οι οποίοι είναι hardcore gamers, αλλά δεν θα το πρότεινα σε κάποιον ο οποίος έχει ευαίσθητα νεύρα όπως εγώ, ας πούμε, και μετά από μερικές προσπάθειες μπορεί να... τώρα εδώ μας έπιασε ο τύπος. Μετά από μερικές προσπάθειες μπορεί να σπάσει, να καταλήξει να σπάσει την πάτρη γύρω. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε έτσι να είμαστε ήρεμοι, να παίζουμε και να γουστάρουμε και όχι να μας πάνε τα νεύρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι από το downloadable content. Είναι σκηνή από την ταινία του πρώτου Alien. Οι διάλογοι είναι πραγματικοί, είναι παραμένοι από την ταινία, και εδώ βλέπουμε το original crew της πρώτης ταινίας. Ο Ash, ο Dallas, η Ripley πιο πριν. Εδώ μας δίνει μια γρήγορη αποστολή, τόσο ώστε να πετάξουμε το Alien, να το παγιδεύσουμε μάλλον μέσα στους αεραγωγούς. Διαλέγεις τώρα, αναλόγως τη γουστάρεις, την Έλεν, τον Πάρκερ ή τον Dallas. Θα πάρω τον Dallas γιατί είναι μουσάτος και τα μουσάτα αγόρια είναι πιο δυναμικά. Χωρίς παρεξήγηση για τους πάνους και τους άτρεπους, έτσι. Okay, let's do it, people. Επίσης το όπλο στο οποίο το Alien δεν μπορεί να μας κάνει κακό, αλλά όχι ότι το σκοτώνουμε κιόλας, είναι αυτό πέρα το φλογοβολάκι. Φωτιά και μπούρμπερι. Καλό είναι όσο μπορούμε τώρα, εντάξει, προς χάρη ταχύτητας το προχωράω λίγο για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Καλό είναι όμως όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε αθόρυβοι.
τόσο ώστε να αποφύγουμε επισκέψεις από ανεπιθύμητους παλικαράδες όπως droids, alien ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι στο main campaign κυρίως άλλοτε μπορεί να είναι εχθρικοί, άλλοτε μπορεί να είναι φιλικοί απέναντί μας. Αυτό θα το διαπιστώσουμε μόνο αν πλησιάσουμε πολύ κοντά σε αυτούς και είτε που θα μας χαμογελάσουν είτε που θα αρχίσουν να μας πυροβολάνε. Alien. Είναι πραγματικά το παιχνίδι αυτό καταφέρνει να προσδώσει σε απίστευτο βαθμό την ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας κλασικής 1979. Εκεί που το περιμένεις θα σου σκάσει μύτη το Alien ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Έλα να σε δω. Οπ, τι έγινε. Οπ, πήρε φωτιά μια καρδιά και γέτε. Το Alien ακολουθεί πάρα πολλούς τρόπους διαφυγής και επίσης μπορεί να στη φέρει από πραγματικά εκεί που το περιμένεις. Όταν εγώ μίλησα στην αρχή για κράτειες και τέτοια δεν μου ακούγατε, πάρτε τώρα να δείτε. I see dead people. Όπως βλέπετε μπορούμε να κρυφτούμε και κάτω από τραπέζια σαν καλές κότες που είμαστε. Και με τα αντικείμενα τα οποία βρίσκουμε, μην ξεχνάτε να τα μαζεύετε, για να φτιάχνουμε μολότοφ με τις οποίες μπορούμε όχι να σκοτώσουμε βέβαια, αλλά να αποθήσουμε το alien, μπορούμε να σκοτώσουμε βέβαια ανθρώπους. Φυσικά όσο παραμένουμε καλά κρυμμένοι, το alien συνήθως δεν μας βλέπει. Το AI του alien είναι αρκετά υψηλό, ειδικά στα μεγάλα επίπεδα δυσκολίας, δηλαδή από medium και hard, όπως και των droids και των ανθρώπων. Εντάξει, το easy προφανώς είναι πιο εύκολο να προχωρήσει κάποιος. Ouch. Αυτό εδώ. Καλό σκυλάκι, καλό. Μη! Αυτά είναι ολίγοι σχετικά με το παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω παίξει τον τελευταίο καιρό στο είδος αυτό τέλος πάντων του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που θα σας κρατήσει συντροφιά πάρα πολλές ώρες, ειδικά αν παίξετε έτσι σε μια αξιοπρεπή δυσκολία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που παρακολουθήσατε άλλο ένα βιντεάκι των Glorious Nerds. Ελπίζουμε να σας άρεσε το review. Μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας, like στο βιντεάκι εφόσον σας άρεσε και αφήστε τα comments σας, παρατηρήσεις, οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε, μπινελίκια. Εντάξει, μην βρίζετε όμως πολύ γιατί στεναχωριέμαι εγώ, έτσι.